Σας καλημερίζω, σύντροφοι. Τοποθέτηση εκ μέρους του Σωματείου Εργαζομένων Πτωνοτροφικού Συνεταιρισμού Άρτας. Είμαι εργαζόμενη στον Πτωνοτροφικό Συνεταιρισμό 31 χρόνια και τα έχω ζήσει από κοντά όλα. Πέρασαν 12 χρόνια από την απεργία τον Απρίλιο του 2012 και την περιφρούρηση στις πύλες του εργοστασίου ενάντια στις καθυστερήσεις των μισθών μας που έφταναν στους 7 μήνες και στις επιδιώξεις της εργοδοσίας για μειώσεις μισθών και επιδομάτων. Η εργοδοσία απάντησε με μηνύσεις, απειλές, εκβιασμούς, τρομοκράτηση με αστυνομία. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν. Επανωτές γενικές συνελεύσεις, συλλαλητήρια, συνεντεύξεις τύπου, διαμαρτυρίες σε δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, είτε και με άλλες μορφές αγώνα που κάνουμε για το αυτονόητο, να πληρωθούμε τα δεδουλευμένα μας και να μην αλλάξουν τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Πάνω από 30 εργαζόμενοι κάναμε επίσκεψη εργασίας για μήνες, μέχρι που διακαιωθήκαμε και αυτό το αποτέλεσμα μας έδωσε δύναμη. Ένας νέος γύρος αγώνα ξεκίνησε για να μην υπαχθεί ο συνεταιρισμός στο πτωχευτικό νόμο του άρθρου 99. Διοικειωθήκαμε στα ασφαλιστικά μέτρα υπέρ των εργαζομένων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις μας για μισθούς, ασφαλιστικές εισφορές, αποζημιώσεις, διασφάλιση θέσης εργασίας. Σε περίπτωση που ξεπολυθεί ο συνεταιρισμός στους μεγάλους του κλάδου Πίντος ή Νιτσιάκο που καραδοκούσαν να μας αγοράσουν. Με τους αγώνες καταφέραμε να κρατήσουμε την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας έως και σήμερα. Το 2023 αποφασίσαμε να αγωνιστούμε για αυξήσεις με την απεργία που κάναμε και καταφέραμε να πάρουμε το 10%. Δυστυχώς όμως, η επίθεση του κεφαλαίου στα δικαιώματά μας, η ψήφιση των μνημονίων έδωσε τα όπλα στην εργοδοσία να προσλαμβάνει μέσα στην κρίση εργαζόμενους με 500 και 600 ευρώ, με αποτέλεσμα να είμαστε εργαζόμενοι τριών ταχυτήτων, παλιοί, νέοι και εργολαβικοί. Είναι ζητούμενο για μας να καταφέρουμε να ενωθούμε όλοι μαζί και να παλέψουμε από κοινού για συλλογική σύμβαση για όλους. Συλλογική σύμβαση εργασία για όλους. Συνάδελφοι, όλα αυτά τα χρόνια η εργοδοσία προσπάθησε να πάρει το σωματείο μας από τα χέρια των εργοτών, των εργατών, αλλά πάντα έτρωγε τα μούτρα της, γιατί οι εργάτες στην κρίσιμη ώρα ξέρουν με ποιον θα πάνε και ποιον θα αφήσουν. Δεν λυγίσαμε από τις συνδικαλιστικές διώξεις, τις στηρίσεις μισθών, τις βλαπτικές μεταβολές. Οι εργαζόμενοι στον πτωνοτροφικό συνεταιρισμό πρωτοστατήσαμε να φτιάξουμε το κλαδικό συνδικάτο γάλα τρόφιμα ποτά Άρτας Πρέβεζας. Όλα τα παραπάνω δεν θα τα καταφέραμε αν δεν είχαμε την αμέριστη συμπαράσταση του Εργατικού Κέντρου Άρτας και των σωματείων που παλεύουν να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες της εργατικής πάλης και του λαού μας. Στο τέλος, να είσαστε σίγουροι ότι θα νικήσουμε.